Κωνστή Πιερίδη. Πολιτική επιστήμη διδάσκουν και ερευνητέ στο Πανεπιστήμιο τη Κρήτη. Mm -hmm. Έχουμε δουλέψει και στο παρελθόν μαζί. Αλλά να το πάμε λίγο από την αρχή. Τι είναι πολιτική επιστήμη, Γιατί ξέρει, δεν συνηθίζεται στην καθομιλουμένη να ακούμε αυτού του δύο όρου κολλητά. Ακούμε πολιτική. Mm -hmm. Σκέφτομαι. Mm -hmm. Ακούμε mm -hmm. η επιστήμη. Τι σημαίνει πολιτική επιστήμη, λοιπόν. Mm -hmm. Η αλήθεια είναι ότι πολλέ φορέ πρέπει να το κουβεντιάσουμε αυτό και με του φοιτητέ, ειδικά του προπτυχιακού. Ε, η πολιτική επιστήμη υπάρχει όσον αφορά από τα χρόνια του Αριστοτέλη, που στα ηθικά κομμάτια την περιγράφει ω η αρχηγική επιστήμη, γιατί συνθέτει το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία όλων των άλλων επιστημών. Αλλά στο σύγχρονο κόσμο και στην νεωτερικότητα ουσιαστικά αρχίζει και αυτονομείται στι σχολέ κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, στα μεγάλα ακαδημαϊκά ιδρύματα τη Δύση, από τι αρχέ του 20ου αιώνα. Και έχει πάντα, πούμε, μια σχέση με τις γειτονικέ τις όμορες επιστήμες. Η είναι, εχεί, ναι. είναι η κοινωνιολογία, είναι η ιστορία, ε, είναι οι διεθνεί σχέσει. Ε, θα μπορούσε κάποιο να πει ότι είναι και η ανθρωπολογία, που και αυτή έκανε το δικό τη χωρισμό από την κοινωνιοδοκία. Ναι, ναι, Ε, Αλλά η πολιτική επιστήμη είναι η επιστήμη που προσπαθεί λίγο ας πούμε, να φέρει αυτή την κουβέντα μελέτης του πολιτικού φαινομένου με όρους μεθοδολογικού επιστήμης, δηλαδή. Mm -hmm. ε, και επίση η οικονομική επιστήμη είναι πάρα πολύ κοντά τη, ε, πολλέ φορέ. Ε, γι' αυτό και τα τμήματα τη πολιτική επιστήμη έχουν έτσι ένα πολύ ευρύ φάσμα προσφερόμενων μαθημάτων στον προπτυχιακό επίπεδο. Ε, υπάρχει λίγο δίκαιο, υπάρχουν αρκετά θέματα συγκριτική πολιτική, εκλογική συμπεριφορά, εκλογική ανάλυση, μαθήματα ιστορία, μαθήματα στατιστική. Mm -hmm. Δεν κάνετε απλώ δημοσκοπήσει. Όχι. Όχι. Έτσι. Όχι. Γιατί και μάλιστα αυτά και μια παρεξήγηση τους... με του ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν πολύ μεγάλη εγκύτητα. Σωστά. Η πολιτική έρευνα και όλο αυτό ο θετικισμό και ο γάμο τη πολιτική επιστήμη με τη στατιστική, τη δειγματοληψία mm. και όλου αυτού του όρου που είναι απαραίτητοι σε μια δημοσκόπηση, είναι και ίσω το τελευταίο παιδάκι στα τμήματα πολιτική επιστήμη ω κατεύθυνση ξεχωριστή. Μάλιστα. Τουλάχιστον, α πούμε, στην Ελλάδα, σίγουρα. Μάλιστα. Και πόσα τμήματα πολιτική επιστήμη έχουμε στην Ελλάδα, Είναι πέντε στη χώρα. Ε, υπάρχουν δύο στην Αθήνα, στο ΕΚΠΑ και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ε, υπάρχει το τμήμα του Αριστοτελείου, τρία. του Δημοκριτίου στην ε, Κομοτινή, τέσσερα. τη Κρήτη, πέντε και έξι. Συγγνώμη, είναι και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. υπάρχει ένα τμήμα στην Κόρινθ. Μάλιστα. Εσύ στην Κρήτη. Εγώ είμαι στην Κρήτη. Όχι ω ε, διδακτικό επιστημονικό προσωπικό, ω ως ΔΕΠ, ω ως διδάσκων. Ναι. Και γι' αυτό και το κουβεντιάζουμε, γιατί. Εμάς Θα θέσεις... το πούμε και στο γι' αυτό Ενιούτερα. Φαντάζομαι ότι και ε, το, το δικό σα εργαστήρι, α πούμε, γιατί όλε οι επιστήμε έχουν ένα εργαστήρι, είναι η ίδια κοινωνία. Το φαινόμενο τη πολιτική συμμετοχή, τη κινητοποίηση, των θεσμών, τη λειτουργία των κομμάτων. Ε, άρα, ε, ε, εσείς, ε, εσείς δεν έχετε ένα εργαστήρι, ένα, ένα δοκιμαστικό σωλήνα, στον οποίο να πάτε να κάνετε το πείραμά σα, να επανέλθετε, να καταγράψετε τα αποτελέσματα, να τεστάρετε, έτσι δεν είναι. Ισχύει, ισχύει. Και αυτό είναι και ένα μεγάλο θέμα σε αυτόν τον διαχωρισμό, τον θεϊσμό θετικών κοινωνικών επιστήμων, που όσοι νομίζω ασχολούνται πραγματικά με την επιστήμη δεν το πολυπιστεύουν, γιατί δεν είναι λειτουργικό, η επιστήμη είναι μία. Μπορεί να αλλάζει το αντικείμενο τη μελέτη, αν είναι έμβιο ή όχι, α πούμε. Ναι. Αλλά ναι, όντω, ο δικό μα δοκιμαστικό σωλήνα, το δικό μα πείραμα είναι η ίδια η κοινωνία. Mm -hmm. ε, γι' αυτό ενδεχομένω, α πούμε, ε, άλλε επιστήμε να θέτουν ένα πλαίσιο που μα βοηθάνε εμά του πολιτικού επιστήμονε να δουλέψουμε. Α πούμε, πολιτική επιστήμη χωρί ιστορία δεν γίνεται. Ε, ένα σοβαρό επιστήμονα θα έλεγε ότι ούτε ιατρική γίνεται χωρί ιστορία. Mm -hmm. Ακριβώ γιατί ο διαχωρισμό είναι περισσότερο τεχνητό και στο μυαλό μα. Παρά λειτουργικό ε, ε, ως αποτέλεσμα. Θα σα ένα παράδειγμα για το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περάσαμε την πανδημία του κορονοϊού. Όλε οι χώρε που προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν mm. αυτό το πρωτόγνωρο φαινόμενο στήσανε επιτροπέ ειδικών ε, για ξέρεις, ε, τη διαχείριση τη κρίση τη πανδημία. Ε, η Ελλάδα είναι από τι ελάχιστε χώρε που σε αυτέ τι δύο περίφημε επιτροπέ ειδικών δεν συμμετείχαν κοινωνικοί επιστήμονε. Mm. Σε όλε τι άλλε χώρε, εκτό από του γιατρού, που είναι το βασικό αντικείμενο τη μελέτη, του ιολόγου, όλου αυτού που είναι σε αυτά τα health studies τμήματα, όπω ο, ο διάσημο δικό μα ηλία Μόσχαλο που είναι ναι, στο ναι, ναι, ναι. Ε, υπήρχαν και κοινωνικοί επιστήμονε. Γιατί, α πούμε, αν είναι να πάρει ένα μέτρο να κλείσει τα περίπτερα στι 10 η ώρα, μπορεί να. Ε, το βράδυ, μπορεί να επηρεάσει λίγο τη διασπορά του κορονοϊού, αλλά μπορεί ναι, να, να, να κάνει και την κοινωνία ναι, να γελάει μαζί σου. Ναι. Είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Δηλαδή, ήταν προφανέ ότι στη διαχείριση τη πανδημία, ειδικά στο, στο πρώτο κομμάτι, δεν υπήρχε καμία συνέστηση για τα παρελκόμενα τέτοιων διοικητικών αποφάσεων. Δηλαδή, πραγματικά γέλαγε η κοινωνία με ναι, ναι. τα μέτρα, έτσι δεν είναι. Και, ναι, ακριβώς. Και επειδή δηλαδή, και κοιτάμε το... Και, λίγο και το εξετάζουμε και λίγο κοινωνικά, επίσης, να σου πω ότι είναι ένα ιστορικό... ίσω πρώτο, ε, είναι δύο επιτροπέ οι οποίε δεν κράτησαν πρακτικά αυτό. Αυτό εντάξει, αυτό είναι απερίγραφο. Ενδεχομένω να παίξουμε πυρήμπα εμεί και να κρατήσουμε πρακτικά για να μην παίξουμε ξύλινα. Αυτό είναι διαζύγιο με την ιστορία, έτσι. για να μην μπορούν οι επόμενοι πολιτικοί επιστήμονε να ανατρέξουν ακριβώς, και οι ιστορικοί για να δούνε τι στο διάλογο συζητήσαν εκεί μέσα. Ακριβώ. Οι περισσότεροι ιστορικοί πολλέ φορέ διαμαρτύρονται για μια δυσκολία έβρεση πηγών ακριβώς ακριβώ γιατί κάποιοι φορεί ή κάποιοι οργανισμοί κάποια κόμματα μπορεί να μην ανοίγουν το αρχείο του. Ε, για παράδειγμα, ας πούμε, στην, περίφημη, στην, στην ιστορία τη Ελλάδα, α πούμε, έχουμε όλη αυτή την άρνηση του Κομμουνιστικού Κόμματο να δώσει mm -hmm. τα, τα αρχεία του εμφυλίου. Mm -hmm. Είναι κάτι που το συζητάει πάρα πολύ ο ιστορικό κόσμο. Σκέψει ότι φτάνουμε τώρα ας πούμε, σε αυτή τη δυστοπική ας πούμε, φάση τη μετανεωτερικότητα που ε, φροντίζουμε να μην αφήσουμε καν πηγή. Ναι, ναι, είναι τρομερό. Mm -hmm. Δεν είναι ότι θα hey, υπάρχει καταγεγραμμένο κάτι. Αλλά δεν σα τη δίνω. Δεν σα Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, τώρα που προσδιορίσαμε το πλαίσιο τη επιστήμη σου. Ε, τι σημαίνει να κάνει έρευνα στην Ελλάδα για την πολιτική επιστήμη, Δηλαδή, να πάμε, μήπως να πάμε ένα βήμα πίσω. Πόσοι φορεί κάνουν έρευνα. Ναι, εκτό από την πρωτοβουλία του καθενό ατομικά, ένα ερευνητή, ένα υποψήφιο διδάκτορα, ένα φοιτητή, οποιοδήποτε δηλαδή μπορεί να, να κάνει έρευνα ατομικά. Mm -hmm. ε, ουσιαστικά, μεταπολεμικά στην Ελλάδα, τη δεκαετία του 50, κα, καταφέρνουμε σαν χώρα και οργανώνουμε ε, δύο μεγάλα Ινστιτούτα Ερευνών, δημόσια. Έτσι. Ε, το Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών γίνεται Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αν δεν απατώ με το 58, και το 59 με χρήματα της UNESCO ιδρύεται το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ΕΚΕ. το ΕΚΕ, ε, που είναι η βασική δύο φορείς έρευνας στην Ελλάδα από την πλευρά ας πούμε, της θεσμικής εκπροσώπησης, ότι αυτοί οι δύο φορείς λειτουργούν για να κάνουν έρευνα. Ε, η αλήθεια είναι ότι οι χρηματοδοτήσεις τους ξεκλειδώνονται μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Δηλαδή, θέλω να πω, αρχίζει και ρέει ένα χρήμα στη δεκαετία του 80, γι' αυτό και το ΕΚΕΠ, που το γνωρίζω περισσότερο από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, εγώ προσωπικά, ε, κάνει τι πολύ σπουδαίε έρευνε του στη δεκαετία του 80, που υπάρχει και μια μαγιά ακαδημαϊκών που εκτό από τα πανεπιστήμια συνδράμει και εκεί. Ο Ηλία Νικολακόπουλο, α πούμε, mm -hmm. ήταν υπεύθυνο για τα κύματα. Των τριών ερευνών του ΕΚΕ τη δεκαετία του 80, που είναι η πρώτη χαρτογράφηση τη ελληνική κοινωνία ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά, αξίε, τάσει, απόψει, αντιλήψει. Ναι. Και μετά φτάνουμε, α πούμε, στη δεκαετία του 90, που ξεκλειδώνεται και η ιδιωτική πρωτοβουλία, ιδρύονται εταιρείε δημοσκοπήσεων, μπορεί δηλαδή και ένα φορέα ε, του ιδιωτικού τομέα να πει: Ό,τι κάνω έρευνα. Ε, από την άλλη, όλοι οι άλλοι που ξέρεις, κάνουν έρευνα στην Ελλάδα, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν καταφέρει και δουλεύουν ε, για έναν φορέα. Είναι λίγο τρελή, υπό την έννοια του ότι δεν είμαστε από τι πρώτε χώρε στον κόσμο στη χρηματοδότηση τη έρευνα. Ε, εγώ μπορούσα να μιλήσω αυτό, γιατί. Ναι, ναι, ναι. ναι εγώ... Θέλω να μα δώσει λίγο μία αποτύπωση. Τι χρηματοδοτούμε πάρκω στην έρευνα, mm -hmm. ε, ε, Είναι στι προσδοκίε του κόσμου, τη κοινότητα των ερευνητών, αυτό που κάνει η πολιτεία. Κοίτα, εγώ σε μία δική μου έρευνα ε, βρήκα ότι υπάρχει ε, μία συσχέτιση τη αυτοτοποθέτησης στην κλίμακα αριστερά-δεξιά με την θρησκευτικότητα του κάθε ατόμου. Ε, Επομένω, είμαστε λίγο μια χώρα που θα μπορούσα να πω ότι η πλατφόρμα για την έρευνα είναι το πίστευε και μη ερεύνα. <laughs> δηλαδή, μια προσπάθεια, ας πούμε, να μην την ενισχύσουμε πάρα πολύ την έρευνα. Χρηματοδοτήσεις υπάρχουν. Ε, υπάρχει ευτυχώς και ο Ελιδέκ, που είναι ένας φορέας που πλέον συντονίζει λίγο αυτές τις προσπάθειες ε, κονδυλίων και μετά χρηματοδότηση της έρευνας. Κάθε ίδρυμα πανεπιστημιακό έχει τον ΕΛΚΕ, ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνα. <laughs> Ε, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι είμαστε πάρα πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στα ποσά χρηματοδότηση. Ένα. Και δεύτερον, που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ βασικό, βιώνουμε μια πολύ μεγαλύτερη διάκριση μεταξύ θετικών και θεωρητικών κοινωνικών επιπτώσεων. Δεν είναι λίγα, δύο ιδρύματα, δύο οργανισμοί για την έρευνα σε ολόκληρη την ε, Ναι, αλλά ε, νομίζω το βασικό πρόβλημα δεν είναι ο αριθμό του. Το ε, βασικό πρόβλημα είναι πώ καταφέρνουμε να αποταμιεύουμε και πόσο πολύ θέλουμε. Ε, αυτά τα δύο ιδρύματα πραγματικά να χρηματοδοτήσουν πολλέ έρευνε. Mm -hmm. ε, δηλαδή, ένα μεγάλο πρόβλημα, ας πούμε, το οποίο εντάθηκε πάρα πολύ με τα μνημόνια και τη δεκαετία τη λιτότητα, είναι ότι ας πούμε δεν γίνονται προσλήψει πλέον σε αυτά τα ιδρύματα mm. ή γίνονται με το σταγονόμετρο. Και οι ερευνητέ που είναι μόνιμοι ας πούμε, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών είναι σίγουρα πολύ κάτω από του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου άλλων. Σε, κρατικών... σε, αριθμό. Σε, αριθμό. σε αριθμό. Οι αμοιβέ του. Ε, ναι, όπω και των πανεπιστημιακών, πάλι είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Κατά πολύ. Δηλαδή, όντω δεν υπάρχουν κίνητρα για ανθρώπου να μπουν σε έναν τέτοιο φορέα. Κρίσιμο αυτό, έτσι. Ε, βέβαια, πολύ κρίσιμο από την άποψη του ότι είναι δύσκολο ας πούμε, να βιοποριστεί ω ερευνητή στην Ελλάδα. Ε, και να είσαι, α πούμε, μόνιμο στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και να παράξει έρευνα. Ευτυχώ τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκλειδώσει, έχουν, ε, έχουν ανοίξει κάποιε θέσει. Δηλαδή, υπάρχει μια εισρωή νέων ανθρώπων που επίση είναι ένα πολύ σημείο όταν κουβεντιάζουμε για έρευνα, θα μπορούσε να ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα αυτή καθεαυτή, αν σχετίζεται ε, το ερευνητικό ζυζάνιο και η διάθεση του να ψάξει κανεί να μάθει, με την ηλικία. Mm -hmm. Αλλά οι ερευνητικοί φορεί είναι πάρα πολύ καλό να έχουν νέο κόσμο, ο οποίο έχει μια, ειδικά στι κοινωνικέ έχει μια επαφή με την κοινωνία διαφορετική, αντιλαμβάνεται όλα αυτά τα ερωτήματα και τι υποθέσει εργασία που θα ήθελε ένα ερευνητή να ψάξει να βρει. Ω προ το κοινωνικό, ω προ το πολιτικό, ω προ το αξιακό α πούμε και ενδεχομένω και θέτει λίγο έτσι πιο εύκολα στόχου ερευνητικού. Uh -huh. Άρα, για έναν νέο άνθρωπο, καταρχήν είναι δύσκολο από την άποψη των πόρων αυτών καθ' αυτών, δηλαδή δεν μπορεί να διοποριστεί με τι αμοιβέ που προκύπτουν από την έρευνα αυτή καθ' αυτή. Και ή ακόμα Ήταν... και ο δάσκαλο κάπου ή. Ενδεχομένω να έχει κάποιου ιδιωτικού πόρου ή κάποια άλλα εισοδήματα, έτσι, mm -hmm. για να μπορέσει να. Να σα ρωτήσω κάτι. Δι... Και, και, απλά να προσθέσω κάτι σε αυτό, Νικό. Mm. Ε, δεν είναι μόνο ότι πολλέ φορέ μπορεί να είναι περιορισμένα τα χρήματα, ακριβώ επειδή έρχονται από τα κοινοτικά ταμεία και είναι ΕΣΠΑ, mm -hmm. και μια μεγάλη χρηματοδότηση έρχεται από το εξωτερικό, μπορεί να υπάρχουν και δυσκολίε ω προ το χρόνο τη πληρωμή και γραφειοκρατικά εμπόδια. Να ανοίξει μπλοκάκι, δηλαδή να, ναι. να, να θεωρηθεί ω ως ερευνητή ω. Ως... αυτοπασχολούμενο ναι. αυτο, ερευνητή. Αυτό είναι. Αυτό, αυτό κάνουμε. Τα τελευταία χρόνια ναι, αυτό ναι. κάνουμε. Ε, όλοι οι ερευνητέ στι συμπράξει, ακόμα και οι εξωτερικοί συνεργάτε, ουσιαστικά είναι σαν ελεύθεροι επαγγελματίε. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν, ακόμα και τον, όταν συμμετέχει σε ένα έργο που έχει πολύ καλέ αμοιβέ, ακριβώ επειδή μπορεί να έχει δύο ή τρει πληρωμέ το χρόνο, πρέπει ενδιαμέσω. Ε, να, να κάνει και, μεγάλο. Να κάνεις και την μπαλαρίνα. Εγώ έτσι. την είχα κάνει τη δουλειά στη Σκωτία. Και στη Σκωτία είχαμε συμβόλαιο με το ερευνητικό κέντρο που ήταν τμήμα του Πανεπιστημίου βεβαίω. Uh -huh. Αλλά είχαμε κανονικά το συμβόλαιό μα. Ένα τοπικό συμβόλαιο ορισμένη διάρκεια με τι αμοιβέ προσδιορισμένε οι οποίε κάθε μήνα ε, πληρώνονταν. Οπότε ήξερε, α πούμε, είχε μια βεβαιότητα απασχόληση και. Ε, έτσι. Ε, υπάρχουν τέτοιε ερευνητικέ ευκαιρίε και στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι, είναι, ευκαιδές, ευκαιδές. Δεν και είναι ο κανόνα. Ότι θα συμβεί αυτό με έναν τρόπο που η ροή των χρημάτων θα είναι λε και είσαι ένθερμη. Άρα, να κρατήσουμε ότι είναι καταρχήν ζήτημα πόρων, πρώτον, και δεύτερον και ζήτημα γραφειοκρατία. Mm. Δηλαδή, πρέπει και να πέσουν περισσότερα χρήματα στην έρευνα, αλλά και να οργανωθεί με τρόπο που δεν εμποδίζεται η ροή τη, α πούμε, και η εξέλιξη. Και τρίτον, είναι ένα ζήτημα στερεοτύπων τη ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, μιλάμε για την έρευνα. Ποιο θα δει μια καινούργια έρευνα και δεν θα την αμφισβητήσει ή πώς ξεκινά ένας ερευνητής να ψάχνει κάτι χωρίς να έχει πρώτα στο μυαλό του τι θέλει να βρει. Ναι. Μεροληπτικό bias δηλαδή. Βλέπουμε τι γίνεται με τη διάχυση των ερευνών, αυτών που συμβαίνουν, γιατί συμβαίνουν. Μισό λεπτό, πριν πάμε στη διάχυση. Υπάρχει, ένα θέμα αξιοπιστίας, αμφισβήτησης κτλ. το οποίο έχει επικεντρωθεί Νομίζω στο δικό σου πεδίο, γιατί και το δικό σου πεδίο είναι ένα, ένα πεδίο που ανταγωνίζονται σχέδια, ιδέε. Ακριβώ. Πολιτικοί σχεδιασμοί με τη στενότερη έννοια. Mm -hmm. ε, και εκεί υπάρχει ο κίνδυνο αυτή τη της απόκληση, δηλαδή τη της υποταγή τη ε, επιστημονική μεθόδου σε κάποια πολιτική σκοπιμότητα. Εκεί τι θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή πώ θα μπορούσε να χειραφετηθεί. Ε, Στοιχειοδό, α πούμε, το αντικείμενο τη κοινή έρευνα. Βέβαια, κοίταξε, εγώ δεν είμαι τη άποψη ότι ακριβώ επειδή είστε και μια κοινωνική επιστήμη, δεν, δεν μπορεί να μπει σε άλλα. Έτσι, mm. διότι και εγώ και εσύ και όλοι μα είμαστε και δούλοι των ιδεών μα. Έτσι, έτσι, δεν έτσι, είναι. Έτσι. Αλλά ποια βήματα μπορούσαν να γίνουν για να προστατευτεί. Από ε, δουλειέ πολιτικών σχεδιασμού και μάλιστα εφήμερων, α πούμε. Είμαστε πιστημίες. πολύ σωστά το έθεσε δούλοι των ιδεών μα, και αυτό που συμβαίνει, α πούμε, στον νεοφιλελευθερισμό, όταν αυτή η ιδεολογία έρχεται και επικρατεί και, και επικαλύπτει πολύ τι δυτικέ κοινωνίε, είναι ότι έχει συνδεθεί η έρευνα με ένα θετικισμό, δηλαδή πρέπει ψώνει και ντε να έχει ποσοτικά δεδομένα, αριθμού, mm -hmm. οι οποίοι θα εξυπηρετούν όμω ένα προαποφασισμένο αφήγημα. Μερικέ φορέ αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή. Η αποδεκτή έρευνα ή η ερευνα που θα αντιμετωπίσει. Πρέπει ε... να έχει προσωπικοποιήσει την απάντηση. Ναι, Έτσι, ναι. Στι... 65% των Ακριβώς. Ελλήνων πολιτών θεωρούν Ακριβώς. ότι η κυβέρνηση Ακριβώς. του ΚΑΤΚΙ πάει χάλια. Οι έρευνε είναι λίγο πιο βιαστικέ. Mm. Αυτό το βλέπουμε ακόμα και στα ακαδημαϊκά paper, δηλαδή στι δημοσιεύσει των πανεπιστημίων. Τα paper δεν είναι τόσο πλέον σε βάθο έρευνα. Μπορεί να είναι λίγο πιο γρήγορα. Μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη για μεγάλο αριθμό παραγωγή δημοσιεύσεων για έναν ακαδημαϊκό μέσα σε ένα χρόνο. Που σημαίνει ότι πέφτει λίγο η ποιότητα ή ότι ναι. το αφήγημα τη θεωρία λίγο μικραίνει για να έχει, α πούμε, ένα μεθοδολογικό το οποίο θα έχει συσχετήσει, παλινδρομήσει, δηλαδή μοντέλα στατιστικά που έχουν μια ευκολία, αλλά δεν έχουν αυτό του κοινωνικού επιστήμονα που έχει πάρει χρόνο, που κάνει έρευνα πεδίου, που, κάνει έρευνα πεδίου, ναι. που μπαίνει σε βάθο στο αντικείμενο τη μελέτη. Ναι, ναι. Ε, και φτιάχνονται λίγο πιο έρευνε, δημοσιεύσει με κοιτάτα. Ναι. Ε, Έτοιμε για κατανάλωση. Ναι, Έτοιμε ναι, για κατανάλωση, κατανάλωση. Που μπορεί ας πούμε, να, να πληρούν όλε τι επιστημονικέ και τι μεθοδολογικέ προδιαγραφέ, mm -hmm. αλλά είναι μια τάση τη εποχή. Όπω επίση μια τάση τη εποχή είναι ότι αυτό που θέλουμε να πούμε. Ακριβώ επειδή η στατιστική ξέρει, είναι μια μεγάλη κατσαρόλα, έχει την κουτάλα, το αλάτι, το πιπέρι, μπορεί να το ρυθμίσει εσύ, μαγειρεύει. Και αυτό που μερικέ φορέ το λέμε και τι δημοσκοπήσει, αν μαγειρεύονται. Ε, Πολλέ φορέ αυτά τα εργαλεία σε βοηθούν και σε εξυπηρετούν. Ναι. Ω μάγειρα να πει αυτό που θέλει ναι. να φας, να καταναλώσει. Και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είσαι ένα κακό άνθρωπο που προπαγανδίζει. Αλλά, αν α πούμε αγοράσει ένα κόκκινο αυτοκίνητο και τα κόκκινα αυτοκίνητα, πώ λέμε μερικέ φορέ ότι κάθεσαι τον παλικόνι και ξαφνικά βλέπει να περνάνε μόνο κόκκινα αυτοκίνητα. Ναι, ναι. Πολλέ φορέ στην κοινωνική έρευνα είναι πάρα πολύ εύκολο να προκαταβάλει τον εαυτό σου να δει αυτό που θες να δει. Και γι' αυτό είναι κρίσιμο και μια, μια συζήτηση η οποία άνοιξε τώρα τελευταία. Ε, να είναι διαφανή τα πρωτογενή δεδομένα. Δηλαδή να υπάρχει μια διαφάνεια. Και θέλω να σα πάω και σε κάτι τελευταίο. Ε, Διαχέεται η έρευνα επαρκώ. Τα αποτελέσματά τη γίνονται κτήμα καταρχήν τη επιστημονική κοινότητα και τη κοινωνία. Δηλαδή και τα εργαλεία τη και τα πρωτογενή τη δεδομένα και τα αποτελέσματά τη είναι Επαρκέ στο πλαίσιο, είναι επαρκή η διάχυση τη έρευνα, δηλαδή αν έχει κάποιο νόημα η έρευνα, ε, αυτό αποτυπώνεται στο να μπορεί να μα βελτιώνει. Έτσι. Κοίτα, το ανοιχτά δεδομένα είναι μια μεγάλη κατάκτηση ε, του εξωτερικού αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θέλω να πω όλοι οι φορεί, όταν ολοκληρώνουν μια έρευνα, εκτό από τι προδιαγραφέ τη, τη μεθοδολογία τη, mm -hmm. το ερωτηματολόγιο ή οτιδήποτε έχουν χρησιμοποιήσει, α, μετά αφήνουν τα δεδομένα σε αποθετήρια ανοιχτά. Για όλου του ερευνητέ. Ευτυχώ αυτό στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια συμβαίνει. Mm -hmm. Συμβαίνει από τι έρευνε του, του δημοσίου τομέα. Λίγε έρευνε του ιδιωτικού τομέα, όπω οι εταιρείε δημοσκοπήσεων, α πούμε, να. εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο να δρει τα πρωτογενή δεδομένα Ή, μα υπήρξε. Τώρα είμαστε και σε μια στιγμή που υπήρξε και πολιτική αντιπαράθεση γύρω από αυτό το θέμα. Ε, Δεν δε θα έπρεπε να είναι ε, καν να, να, να μπαίνει ω ερώτημα. Έτσι. Αν απολύτε. η δημοσκόπηση είναι ένα επιστημονικό εργαλείο, ο επιστήμονα. Για να μην υπάρχει και η αμφισβήτηση από τη μεριά τη πολιτική. Απλώνει τα πάντα πάνω στο τραπέζι, λέει: Αυτά παρατήρησα, αυτέ τι υποθέσει εργασία έκανα, αυτέ τι έτσι Είναι και τηλεοπτικό ο όρο που ακούω. Σε αυτά τα συμπεράσματα κατάλαβα. Ανήργω. Ναι. Και δεν έχουμε πάει εκεί. Και πέρα από τι δημοσκοπήσει, η διάχυση των, των άλλων ερευνών. Ναι, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, γιατί κανονικά θα έπρεπε αυτοί οι φορεί που προσλαμβάνουν ερευνητέ με το σταγονόμετρο. Να έχουν και όλους αυτούς τους ειδικού που ασχολούνται με τη νέα ας πούμε, ψηφιακή διάσταση των social media, που θα φρόντιζαν mm -hmm. τα αποτελέσματα αυτή τη έρευνα να, να φτάσουν στο ευρύ κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα αποτελέσματα των ερευνών, ειδικά των σημαντικών ερευνών, ε, μετακινούνται πάρα πολύ γρήγορα στην επιστημονική κοινότητα. Ε, και η αλήθεια είναι ότι ε, είναι πάρα πολύ εύκολο σε ένα πανεπιστημιακό χώρο, ειδικά όταν βγει κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ καλό. Ε, όλοι μιλάνε γι' αυτό, mm -hmm. το διαβάζουν, το επικοινωνούν τι δικέ του δουλειέ. Αλλά το θέμα είναι ότι στην κοινωνία υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία κουβέντα για το ότι, να, συνέβη αυτή η έρευνα, mm -hmm. δείτε τα αποτελέσματά τη, έχει ένα ενδιαφέρον. Ε, μόνο ευκαιριακά ε, στην ελληνική κοινωνία ο καθένα μπορεί να χρησιμοποιήσει κομμάτια ερευνών που εξυπηρετούν το προαποφασισμένο το προ αφήγημα. Στο μυαλό το δικό μου, ε, ο μόνος τρόπος να. Προστατευτεί η επιστήμη από αυτά είναι να έχει υπαρκεί σπόρου υλικού και ανθρώπινου. Άρα να μην είναι εφεκτική, έτσι και ευάλωτη σε ε, τέτοιου τύπου πίεση. Κωστή, θέλω να μου πει, εάν ήταν στο χέρι σου, ρε παιδί μου, αύριο το πρωί, mm -hmm. τι θα έκανε για την έρευνα. Σχεδιάζει μια πολιτική για λογαριασμό τη πολιτεία mm -hmm. και κάνει μια εισήγηση. Παίρνει μια απόφαση. Κοίτα, όλα ξεκινάνε από του ανθρώπου. Δηλαδή, θέλω να πω. Καταρχάς πρέπει να γίνει μια εμπεδωμένη μεγάλη κουβέντα στην ελληνική κοινωνία για το πόσο σημαντικό είναι να ψαχνόμαστε και να ερευνούμε ακόμα και προσωπικά. Δηλαδή θέλω να πω είναι ένα δομικό κομμάτι της επιστήμης η έρευνα. Είναι καλή διδασκαλία, γι' αυτό και εμείς έχουμε στα ελληνικά πανεπιστήμια με ΛΙΔΕΠ. Διδακτικό, επιστημονικό, προσωπικό. Είναι και ερευνητικό λοιπόν αυτό το προσωπικό. Ε, θέλει προσλήψεις. Θέλει mm. πολλού νέου ανθρώπου να μειώσουμε του μέσου όρου ηλικία και να του αφήσουμε να του χρηματοδοτήσουμε την έρευνα. Ευτυχώ, κριτήρια αξιοκρατικά έχουμε για όσε έρευνε χρηματοδοτούνται. Mm. Αυτό το έχουμε κατακτήσει και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά θέλει πολύ περισσότερε πρωτοβουλίε. Το Πανεπιστήμιο έχει το αυτοδιοίκητο. Αυτό είναι κάτι που το κουβεντιάζει. Ναι, στο αλλά ξαφνικά, βεβαίω, αυτοδιοίκητο. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται η όρμα να είναι ένα καθηγητή, α πούμε. Μια κάποια ηλικία, με μια κάποια πορεία, κάποιε δεκαετίε στο Πανεπιστήμιο και η τελευταία του δημοσίευση να είναι 20 χρόνια, 25 πριν. Συμφωνούμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο πανεπιστημιακό δάσκαλο οφείλει να ερευνά ταυτόχρονα, Έτσι. Mm -hmm. Γιατί γίνονται βήματα, άμα τη χάνει την επαφή γίνεται δάσκαλο δευτεροβάθμια μετά. Και οφείλει λοιπόν το κράτο να του παρέχει του πόρου, mm -hmm. που είναι το βασικότερο πράγμα γύρω από αυτό, για να καταφέρει να εξασφαλίσει να κάνει την έρευνά του. Θα σου πω μόνο ε, εντάχει ότι στα χρόνια του μνημονίου, εκτό από πάρα πολλέ υποτροφίε που κόπηκαν, mm -hmm. το, το οίκια, ας πούμε δεν έδινε υποτροφίε για του υποψήφιου διδάκτορε του εσωτερικού. Είναι σαν να σου έλεγε: Αν θε να κάνει διατριβή, φύγε έξω από τι Εκτό λοιπόν από αυτό, σκέψου ότι ε, ερευνητικά στα δικά μα χωράφια των κοινωνικών επιστημών, η Ελλάδα δεν είχε τα κονδύλια να συμμετέχει σε διεθνεί ερευνητικέ πρωτοβουλίε πάρα πολύ σημαντικέ. Mm -hmm. Υπάρχει α πούμε η περίφημη European Social Survey που για περίπου 10 χρόνια δεν έγινε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα απήχε από Τώρα, το κύμα 4 5. Νομίζω ότι έχει αναπτύξει συμπτώματα πολιτικών. Πα να αποφύγει την ερώτηση. Εάν αύριο είχε στα χέρια σου τη δυνατότητα να κάνει πέντε πράγματα για την έρευνα στην Ελλάδα, από πού θα ξεκίνα, είστε θα έγινε. Λοιπόν, ε, λεφτά στα πανεπιστήμια και προσλήψει. Ε, ενίσχυση των φορέων που ήδη υπάρχουν και βοήθεια στο να γίνουν αυτοί οι φορεί ένα πάρα πολύ αποδεκτό πυλώνα στην ελληνική κοινωνία ω προ τη σημαντικότητα και τη σπουδαιότητά του. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών κάνει εντυπωσιακά καλέ έρευνε. Είναι πάρα πολύ κρίμα που στην ελληνική κοινωνία δεν τη συζητάμε. Έρευνε για μα, για την κοινωνία μα. Ναι, ναι, ναι. Κάναμε μία έρευνα. Εγώ ήμουν εξωτερικό συνεργάτη εκεί. Είναι το τελευταίο project που συμμετείχα στο ΕΚΕ και είμαι πολύ χαρούμενο. Κάναμε μία έρευνα νεολαία με ένα site. Ε, Μπορείτε να το δείτε και όλα στο site, λέγεται you.gr. Γιατί επειδή είναι 17-29, θέλαμε να πούμε μάθε πόσο you που είσαι. Mm -hmm. Και είδαμε εντυπωσιακά πράγματα για αυτή τη γενιά που όλοι διδωρούν. Υπάρχει πάντα αυτό ο συντηρητισμό που μεγαλώνοντα να κάνει κριτική στου νεότερου. Ναι, mm ναι, -hmm. ναι. Και όχι μόνο είδαμε πολύ ωραία πράγματα για αυτή τη γενιά και ερευνητικά, α πούμε, διαπιστώσαμε. Ε, είδαμε ότι είχε και μια τεράστια συμμετοχή. Η έρευνα έμεινε, έγινε διαδικτυακά, ε, έμεινε ανοιχτή για περίπου ένα μήνα στο Ιντερνετ και χωρί να έχουμε καθόλου πόρου. Για τη διάχυσή τη, παρά μόνο ένα μικρό YouTube βίντεο teaser που κάναμε, α πούμε, ε, συμμετείχαν 25.000 άνθρωποι. Πώ η νέα τεχνολογία μπορεί να εκδημοκρατικοποιήσει και την έρευνα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν ε, ε, το διαδίκτυο σου δίνει τη δυνατότητα συλλογή δεδομένων, uh -huh. σημαίνει ότι δεν εξαρτάσαι από ένα βαρύ μηχανισμό με απαιτήσει τεράστιε ανθρώπινου πόρου και υλικού, για να έχει μία αποτύπωση τη εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι δίνονται πάρα πολλέ δυνατότητε για δεδομένα. Το θέμα είναι ότι δεδομένα έχουμε. Ανθρώπου σκαπανεί Ναι, 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 να Τίκες. τα επεξεργαστούν. Ακριβώ. Να τα επεξεργαστούν και να μην τα επεξεργαστούν απλά βάζοντά τα σε μια πλατφόρμα που θα. Δηλαδή, ξέρεις, έχουμε λίγο τρελαθεί με τι συσχετήσει και τα correlations. Ναι, ναι. Έτσι. Σήμερα βρέχει, α πούμε, αν αυτό θα συσχετιστεί με το. Με το εκλογικό αποτέλεσμα. Με το βραδινό. Ναι, με... το, το βραδινό το βραδίνο Ντερβί με το οτιδήποτε, με το εκλογικό αποτέλεσμα. Έχουμε τρελαθεί λίγο στη δική μου τουλάχιστον επιστήμη με όλο αυτό το κομμάτι των αιτιοκρατικών ή μη συνθέσεων πραγμάτων mm -hmm. και δεν μπορούμε, δεν έχουμε το εύρο, στο θεωρητικό, να υποστηρίξουμε τι υποθέσει εργασία μα. Θέλει χρόνο η έρευνα. Γι' αυτό και θέλει χρήμα. Δηλαδή, ουσιαστικά mm. το χρήμα έρχεται λίγο πρώτα απ' όλα να, να δώσει κίνητρα σε ανθρώπου να μπουν σε αυτό το μετερίζει, από τη μία και από την άλλη να του δώσουν να καταλάβουν ε, ότι. Δεν υπάρχει βιασύνη για το αποτέλεσμα. Πρέπει να ασχοληθούν και να αφιερωθούν πραγματικά. Η έρευνα και η καλογερική νομίζω πάνε λίγο μαζί. Έχουν, θέλουν το χρόνο. Θέλουν το χρόνο. Mm. Άρα, ανθρώπινοι πόροι, υλικοί πόροι και δομέ αποτελεσματικέ. Ακριβώ. Και μετά μη εργαλειακή χρησιμοποίηση τη έρευνα. Εντάξει, αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει η ίδια η ερευνητική κοινότητα να προστατέψει τον εαυτό Δηλαδή, να έρθει η πολιτεία να, την, να δώσει όλα τα υλικά οχύρωση και μετά η ίδια η ερευνητική κοινότητα να αναπτύξει και τι δυναμικέ τη και τι εσωτερικέ αλλά και προ τα έξω, ούτω ώστε να προσπαθήσει. Στην πολιτική επιστήμη αυτό το πρόβλημα δυστυχώ είναι δύσκολο ε, να συμβεί, να λυθεί, ακριβώ γιατί υπάρχει δημοσκόπηση και. Όχι, όχι δημοσκόπηση, γιατί δημοσκόπηση είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει εκτίμηση ψήφου. Ναι, Ξέρεις, ναι, ναι. Είναι φοβερό ότι είναι ένα ερωτηματολόγιο 25-30 ερωτήσεων και στα μίντια βγαίνει δύο ή τρία λεπτά για να σε ρωτήσουν για αυτή τη μία. Ψυχή. Και την κατάλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Ακριβώ. Ναι, το πολύ. Το <laughs> και έχει τελειώσει εκεί η κουβέντα. Δεν μιλάμε ας πούμε, για την mm. αυτοτοποθέτηση στην αριστερά-δεξιά. Mm. Δεν μιλάμε για το αν μια κοινωνία συντηρητικοποιείται ή ριζοσπαστικοποιείται. Ναι. Mm. Κανεί δεν μιλάει, α πούμε, ότι πριν, Δεκέμβρη, πριν το Δεκέμβρη του 8, πριν. Mm. Και όχι mm. μετά το γεγονό, η ελληνική κοινωνία βίωσε στι διεθνεί έρευνε, στην European Social Survey, που mm -hmm. σου είπα πριν, μία πολύ μεγάλη στροφή προοδευτικοποίηση, ριζοσπαστικοποίηση αυτό το δίκτυο. Mm. Μάλιστα. Άρα, για την έρευνα ηλική και ανθρώπινη πόρη, αποτελεσματικότητα των οργανισμών και των ε, θεσμών και αυτοπροστασία τη κοινότητα από τι πολιτικέ επιρροέ. Ακριβώ. Ακριβώς. Ωραία. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ όλο αυτό το τρίπτυχο που ανέφερε για να γίνει η έρευνα όχι επίκαιρη ακριβώ, αλλά πιο ουσιαστική ε, στο τι κουβεντιάζουμε στην κοινωνία. Σε ευχαριστώ. Τη χάρηκα πάρα πολύ, Γκούβεντα. Και εγώ τη χάρηκα πραγματικά πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά.